Κτηριακό απόθεμα τη Καβάλα. Πολλά κενά κτίρια στο κέντρο τη πόλη και σε γειτονιέ, καπλαποθήκε, διατηρηθέα. Μπορεί η πόλη να σώσει και αρχιτεκτονική και μνήμη. Τι προτείνεται για τι περιοχέ χιλίων και πεντακοσίων. Μπορεί με τη συνεργασία όμω και του ιδιωτικού τομέα. Μόνο του Δήμος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να αγοράσει κάποια κτίρια και να τα φτιάξει με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και εδώ θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων πόλεων της Ελλάδας που και σε αυτόν τον τομέα προοδεύουν, έχουν κάνει άλματα. Εμείς γι' αυτό βάλαμε ως σημαία του προγράμματός μας τη διάσωση της οικίας Κραντονέλη. Γιατί? γιατί? θα γίνει ένα παράδειγμα για τη διάσωση και άλλων τέτοιων κτηρίων. Και διαλέξαμε αυτό γιατί είναι ένα μοναδικό κτίριο. Η οικία Κραντονέλη είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει παρόμοιό του ή μάλλον υπάρχουν ελάχιστα τέτοια κτίρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μιλάτε για το κτίριο δίπλα, δίπλα στο, στο δημοτικό δημοτικό οδείο. Οδείο. Είναι ένα κτίριο γιατί πολλοί τα λέμε όλα συλλήφθην νεοκλασικά. Αυτό δεν είναι νεοκλασικό. Είναι ένα ροκοκό. Πολύ σπάνιο. Δεν υπάρχουν τέτοια κτίρια. Με φοβερή ιστορία. Αυτό ανήκει αυτή τη στιγμή σε ιδιότητα. Ήρθα ήδη σε επαφή, έκανα μια προκαταρκτική συζήτηση και είπα ότι εάν γίνω δήμαρχος, αυτό το κτίριο θέλω να το φτιάξουμε. Και συμφωνεί και ο ιδιότητα, τον συμφέρει και εκείνον να βρούμε μια βιώσιμη συμφωνία. Διότι φυσικά και ο Δήμο Καβάλα δεν μπορεί να ξοδέψει εκατομμύρια για να αγοράσει ένα τέτοιο κτίριο, πρέπει να γίνει μία σωστή εκτίμηση, ούτως ώστε και η αγορά να είναι συμφέρουσα και για τους δημότες, αλλά και αυτό να αποδοθεί στη χρήση των δημοτών. Και όλα αυτά τα κίνητα ε, ιστορικού ενδιαφέροντος που ε, βρίσκονται στην Παναγία σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ε, του Δήμου Καβάλλας, ε, πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε πιο διεκδικητικοί στα κέντρα διοίκησης. Δηλαδή. Ε, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι αγγελώσεις, πρέπει να κρατήσουμε την εξωτερική όψη των κτηρίων, πρέπει να μπουν προγράμματα έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν, να προσελκύσουμε και ο ιδιώτη, όχι μόνο ο Δήμο, επομένω, να μπορεί να προσελκύσει οποιονδήποτε έχει επενδυτή. Δυστυχώ έχω δει στο παρελθόν ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτέ, αλλά αυτέ οι αγγελώσει νομοθεσία δεν του επιτρέπει να έρθουν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση, σε οποιασδήποτε καπνοποθήκη. Αυτά τα κτίρια εννοείται επειδή είναι και η ιστορία μα, πρέπει να σωθούν. Άρα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά όσον αφορά την εσωτερική δομή, ε, την νομοθεσία, όσον αφορά Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κτίρια αυτά εσωτερικά. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν θα πω ότι δεν είμαστε διεκδικτικοί έω τώρα ω τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι ε, όταν είσαι διεκδικητικό και έχει και, ε, και, και την αντίστοιχη πρόταση σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστεί το Υπουργείο Πολιτισμού και γιατί όχι και το Υπουργείο Τουρισμού. Θα πρέπει λοιπόν ναι, να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν αυτά τα κίνητα επιτέλου να αξιοποιηθούν. Πραγματικά η πόλη μπορεί να κρατήσει την αρχιτεκτονική και τη μνήμη. Και να εκ... εκμεταλλευτούν και οι ιδιώτε εισαγωγικά την εκμετάλλευση, να αξιοποιήσουν για να χρησιμοποιήσουν πιο σωστή ορολογία, να αξιοποιήσουν την περιουσία την οποία ε, έχουν. Ε, για μένα ο Δήμο, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον Δήμο. Ο Δήμο αυτό που έχει προσπαθεί να το αξιοποιήσει. Καταρχήν, ξέρετε ότι τώρα τελευταία αγοράσαμε το παλιό οδείο, περιμένουμε να τελειώσουν οι διαδικασίες, δηλαδή έχει τελειώσει, έχουμε δώσει προκαταβολή, έχει κάποιες διαδικασίες με συμβολιογράφους να τελειώσουν όλα αυτά και από εκεί και πέρα πλέον θα πρέπει να το θα φτιαχτεί, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί και ένα τμήμα του ως, ως παράρτημα του οδείου και το υπόλοιπο να έχει τη χρήση των εκδηλώσεων mm -hmm. όπως, είχε, ε, όπως είχε παλαιότερα η δημοτική καπναποθήκη, η οποία φαίνεται ότι είναι κλειστή, αυτή, όχι φαίνεται, είναι κλειστή, αλλά γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά. Αφενός μεν έχουν στηθεί σχεδόν τα περισσότερα από τα εκθέματα. Είχαμε δυστυχώς βρέθηκε ότι υπάρχει, υπήρχε σαράκι σε μεγάλη έκταση, σε πολύ μεγάλη έκταση στο κτίριο και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε να το περάσουμε το αντιπυρικό Βερνίκη. Ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι ήρθαν εδώ, η κυρία Μενδώνη, ε, και μάλιστα τη συλλογή που έχει από τους πίνακες του οποίου εντυπωσιάστηκαν από του πίνακε του οποίου έχουμε, του στείλαμε για συντήρηση, συντηρήθηκαν, γίνεται θάλαμο συντήρηση αυτή τη στιγμή μέσα στο κτίριο. Έχει γίνει με μια σύγχρονη μέθοδο θερμική απεντόμωση όλου του κτίριου, όπου ανεβάσαν τη θερμοκρασία στου 50 βαθμού και έτσι σκοτώνεται, α το πούμε, το σαράκι το οποίο υπάρχει. Και τώρα ε, περιμένουμε για να βγει σε δημοπρασία το, βερνίκι, το αντιπυρικό βερνίκι mm -hmm. που είναι απαραίτητο για τι άδειε. Ε, θέλω να πω λοιπόν ότι ό,τι κτίριο έχει παλιό, α, έχει τα τρία κτίρια: τα μεγά, τα, έχει το κτίριο το δικό μα, του Χέρτζοκ, το άσπρο, του, το δίπλα που ήταν του Βίξ, το κίτρινο που λέμε με την όχρατη, που ήταν παλιά η τεχνική υπηρεσία και η δωρεάν μουτούλα που είχε γίνει από την εποχή του κυρίου ε, Ερυφυλλλλίδη. Αυτά λοιπόν τα τρία κτίρια έχουν τελειώσει, έχουν γίνει μελέτε. Θέλουν παρεμβάσει για να γίνουν και να διατηρηθούν, αλλά και μέσα να μπορούν να έχουν σύγχρονε χρήσει, χωρί να λιωθούν τα κτίρια. Είναι ύψου 10 εκατομμύριων. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε από το Αντώνη Στρίτσι, διότι μα είπαν ότι θα το εντάξουν, ούτω ώστε να μπορούν να φτιαχτούν αυτά τα κτίρια. Mm -hmm. Είναι το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο και το 10ο Δημοτικό Σχολείο προκυρήσουμε τώρα μελέτη για το 10ο και για, την, για το παλιό 2 το οποίο έχουν αγοραστεί. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι οι ιδιώτες σήμερα έχουν ένα βάρος. Πληρώνουν φορολογίες ενώ είναι ανενεργά όλα τα κτηριά τους. Άρα είναι η ευκαιρία να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση σωστή για να έχουμε όφελο και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να πάρουμε και να αξιοποιήσουμε τι καπνοποθήκε. Βέβαια, εδώ θα φέρω και ένα παράδειγμα. Η αγορά που κάναμε πρόσφατα σε δημοτική καναπαναπαθήκη, δηλαδή το παλιό το οδείο, έχουμε ένα στόχο. Αφού γραζόμαστε τι λέει η κοινωνία, θέλουμε να λειτουργήσει μια αίθουσα, ένα χώρο για να γίνονται πρόοδε από συγκροτήματα ρασιτεχνικά τη πόλη. Δεύτερον, να βάλουμε την επέκταση του οδείου, γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε το οδείο. Και τρίτον, να κάνουμε ένα χώρο πολιτισμού, ένα πολυχώρο για να μπορέσουν να γίνονται διάφορε εκδηλώσει. Άρα, έχουμε σχέδιο, ξέρουμε τον τρόπο, θα το πετύχουμε. Βάζουμε ένα ζήτημα το οποίο φυσικά δεν ε, περιμένεις να το κάνει όλο από το Δήμο. Από ένα Δήμο, από, ένα, από μία Δημαρχία. Εδώ πρέπει να ε, σηκώσει μία αντίσταση σε ό,τι αφορά από το κεντρικό κράτος. Να σταθεί δηλαδή απέναντι ε, σε αυτή την πολιτική η οποία έχει χρήματα για να επενδύσει, για να κάνουν δρόμους, για να βάλουν διόδια, για να κάνει λιμάνια, για να κάνει μαρίνες, για να κάνει αεροδρόμια κλπ. Δεν έχει όμως χρήματα τα οποία οφείλει να δώσει σε έναν Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει αυτό το κτηριακό απόθεμα. Και βλέπετε εδώ πέρα ένα σημαντικό ζήτημα. Ο καβαλιώτη, ο ελληνικό λαό, που μάτωσε, που πλήρωσε για να κάνει αυτή την περιουσία, παράδειγμα το παλιό νοσοκομείο. Δηλαδή, είναι ένα κτίσμα, ένα κτίριο, το οποίο έγινε με υδρότα και αίμα, γιατί είχαμε και νεκρό όταν κτιζότανε, ωστόσο το βλέπουμε να ρημάζει. Αυτό είναι ο καπιταλισμό. Ο δημιουργή πλούτο, τον οποίο επειδή δεν το συμφέρει τη συγκεκριμένη στιγμή, το αφήνει και το εγκαταλείπει. θα μπορούσε, παράδειγμα, στο παλιό νοσοκομείο, πραγματικά που είναι σε μια προνομιακή θέση, να μην γίνει ξενοδοχείο για να τα κονομάει ο Μεγαλοξινοδόχο που θα το έχει με εργασιακέ σχέσει γαλέρας, να γίνει πραγματικά ένα χώρο όπου, παράδειγμα, θα μπορούσαν να γίνουν φοιτητικέ εστίε. Να γίνει ένα πολύ κέντρο ε, υγεία στα ανατολικά τη πόλη που τόσο ανάγκη έχει η Καβάλα. Ωστόσο, αυτά όμω είναι έξω από την ατζέντα και είναι έξω από την ατζέντα των επενδύσεων και τη ανάπτυξη γιατί ωφελούν του πολλού. Καθότι η λογική της δημιουργίας και της κατασκευής των έργων ακούει στο παραμύθι κόστος-όφελος. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πόσο θα με στοιχήσει και πόσο θα κερδίσω. Εφόσον λοιπόν αυτές οι προτάσεις που κάνουμε δεν μπορούν να βάλουν διόδια, γι' αυτό δεν τα κάνουν. Μπορούμε να σώσουμε τα διατηρητέ όμως. Φυσικά μπορούμε να τα σώσουμε. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη παράδειγμα, σε όλες τις περιοχές όπου έχουν διατηρητέα και ευτυχώς δεν κατοικήσαμε στην Ιταλία. Θα είχαν ρημάξει εκεί όλο το ιστορικό κέντρο η αντιπαροχή που έγινε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης με έναν τέτοιον χαμηλό επιτόκιο από τις τράπεζες, από το κράτος, με εγγύηση κλπ. στους μικροδιοκτήτες, αυτά τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να γίνουν κοσμήματα και να κάνουν την πόλη μας ακόμα ομορφότερη. Ωστόσο όμως, Χαμηλό το καδάνια στους μικροδιοκτήτες για να επισκευάσουν, για να αναπαλαιώσουν την κατοικία τους δεν δίνονται. Πού δίνονται? Στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου έχει mm. άφθονα φοροαπαλλαγέ, ε, επίσημα δηλαδή, για το πώ θα κερδίζουν όλο και περισσότερα. Οι ιδιοκτησίε εξακολουθούν και είναι ιδιοκτησίε. Δεν έχουμε πρόθεση να τι αγοράσουμε για να τι αξιοποιήσουμε, γιατί δεν θα ξέρουν τι να τι κάνουν και δεν θα μπορεί να τι διαχειριστεί. Εδώ τα δικά του δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Δήμο. Έτσι, είναι ένα δημόσιο οργανισμό, ο Δήμο, που ε, για μένα θα πρέπει να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες στο, πώς και πώς, και τι θα, και, στο τι και πώς θα αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Επομένως, κάνουμε ένα γραφείο που θα ασχολείται ειδικά με τις καπνοπροθήκες και τα διατηρηταία, ε, διευκολύνουμε τους ιδιώτες αφού ε, εκφράσουν την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και νομίζω ότι όλοι, θα το κάνουν αυτό. Διευκολύνουμε την γραφειοκρατική διαδικασία που είναι δύσκολη λόγω αρχαιολογίας και όλων αυτών των νόμων Με που, που υπάρχουν. Όχι, διευκολύνοντα, ξέροντα πλέον τι, θα, τι θέλει να το κάνει ο ιδιοκτήτη, εφόσον είναι στα πλαίσια του νόμου, προσπαθούμε να κρατήσουμε από τις καπναποθήκες τον εξωτερικό φλοιό και ό,τι στοιχεία μπορούμε από μέσα και διευκολύνουμε στι υπηρεσίε, στις επιτροπές από όπου είναι να εγκριθεί και να περάσει. Υποστήριξη δηλαδή σε αυτή, υποστήριξη, τη, διαδικασία. Υποστήριξη σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να συντομεύσουμε τους χρόνους διότι πιο πολλοί απελπίζονται στη διαδικασία, δεν στο αποτέλεσμα. Και εκεί θα κάνουμε αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτη. Τώρα, τέτοια παραδείγματα έχουμε είναι το εμπορικό κέντρο, είναι του Ζάρα. Τα, τα βλέπετε πως έχουν γίνει. Ακόμη, ακόμη και η δημοτική καπναποθήκη, και αυτή σέρνεται για πολλά χρόνια. Ε, δεν μπόρεσαμε ακόμη να στεγάσουμε και ούτε το Μουσείο Καπνού, κλπ. Όταν λείπει ο ιδιοκτήτη και δεν μπορεί, γιατί από κληρονομιά σε κληρονομιά έχουν φύγει οι ιδιοκτήτε, mm. έχουν πεθάνει κάποιοι, ε, εκεί θα μπορεί ο Δήμο να αναλάβει τη διαδικασία, να το αξιοποιήσει έτσι όπως επιθυμούν οι ενδεχόμενα ιδιοκτήτες έστω και από μακριά, θα το χρησιμοποιήσει ο Δήμος μέχρι να αποσβέσει τις δαπάνες που έκανε και μετά θα το αποδώσει στους ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον τρόπο θα σώσουμε όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα. Όσα δεν επιδέχονται ε, επειδή όρθωση είναι σε, σε σημείο τελείως δηλαδή για κατεδάφιση εκεί θα κοιτάξουμε να τα ανοίξουμε να διαμορφώσουμε χώρος πράσινου χώρος ό,τι μπορούμε.